Συνέβη και αυτό. Έπεσε η Δρύς μετά από ένα σκληρό αγώνα απέναντι σε ένα δύσκολο και τελικά ανήκετο εχθρό, αλλά και σε ένα ατύχημα που σημάδεψε και δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τη ζωή του. Και σήμερα εδώ, σε συνθήκε πρωτόγνωρε που επιβάλλονται από πρωτόκολλα, σύντροφοι και φίλοι του κόμματό μα, του ΚΚΕ, αλλά και συναγωνιστέ σου αγρότε και εργαζόμενοι, βουβοί και άλλα λύση αποχαιρετούν εκφράζοντας έτσι την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη τους για τον ανιδιωτελή, μακρόχρονο, συνεπή και αταλάντευτο αγώνα σου για τα δίκαια της αγροτιάς και όλου του εργαζόμενου λαού. Κλείνουμε αγωνιστικά το γόνι στην, τεράσ... στην τεράστια διαδρομή σου, υποσχόμενοι να μην, ξε... να μην σε ξεχάσουμε, να μην ξεχάσουμε τις ατέλειωτες ώρες της κοινή μας προσπάθειας, το χαμόγελό σου το γεμάτο με έγνοιες για όλους μας την οικογένειά σου, τους φίλους και συναγωνιστές σου, αλλά και με τη διαεβεβαίωση να προσπαθήσουμε για να κρατήσει ο σπόρος που έσπηρες και εσύ δεκαετίες τώρα αγωνιζόμενος για καλύτερη ζωή για όλους. Είναι εδώ και σε αποχαιρετά όλο το χωριό σου, αναγνωρίζοντας την προσφορά σου ως πρόεδρος της κοινότητας Μητρόπολης, αφού πολλά και σπουδαία έργα φέρουν τη σπαραγίδα της δικής σου προεδρίας, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε Υπερετώντα το λαό από οποιοδήποτε μετερίζει. Το ίδιο έκανε και ω πρόεδρο τη δυνατή τότε Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Καρδίτσα σε μια πετυχημένη προεδρική θητεία σου. Είναι εδώ επίση και πολλοί από εκείνου με του οποίου συναντήθηκε σε άλλου φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, νομαρχία, περιφέρεια και όχι μόνο, όπου πάντα με επιχειρήματα πρότεινε λύσει για μικρότερα ή μεγαλύτερα ζητήματα, κερδίζοντα τον σεβασμό και την εκτίμηση. Για την κομματική σου διαδρομή έχουν γραφεί πολλά και θα υποθούν από το κόμμα και σήμερα. Θέλω όμως να τονίσω, έχοντας μια κοινή πορεία πολλών δεκαετιών, ότι πορεύτηκες πάντα ορθοστατώντας και ορθοβαδίζοντας. Δεν υπολόγιζε σκόπους και ζων πάντα παρών στα δύσκολα και στα ευχάριστα. Και περάσαμε δύσκολα, Βαγγέλη, με τη μεγάλη λέλα που απειλούσε να φανίσει ιστορία, προσφορά θυσίες και αγώνες, αλλά κυρίως την παρουσία μας και την προοπτική που το κόμμα σηματοδοτεί. Αταλάντευτος, σίγουρος για τις θέσεις μας, αποφασιστικός, αλλά και με πειθό κέρδηση στη βαθιά εκτίμηση συντρόφων και φίλων. Και αυτό εκτιμήθηκε συνολικά από το κόμμα, αφού για 30 χρόνια ήσουν τακτικό μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής. Είχαμε όμως και, και τις πολλές ευχάριστες στιγμές από τις θέσεις που κέρδιζε το κόμμα να βλέπουμε να αυξάνει η δύναμη και η πρωή του, αλλά και με την εκλογή σου ως βουλευτής γεγονός που σκόρπισε χαρά όχι μόνο στους κομμουνιστές, αλλά και σε απλούς ανθρώπους που ένιωθαν ότι θα υποστηρίξεις εσύ και το κόμμα τα δίκια τους και στη Βουλή και το έκανες με το παραπάνω. Δυσκολεύομαι να χωρέσω σε λίγες γραμμές τα κοινά μας βιώματα μια ολόκληρη ζωής. Μπορεί να γνωριστήκαμε τα πρώτα βήματα λειτουργία και δράση τη κομματική οργάνωση Καρδίζα του Κουκέ, αμέσω μετά τη δικτατορία. Στη συνέχεια όμω σφυρλατήθηκαν σχέσει προσωπικέ και οικογενειακέ που δεν τι σκίασε και δεν τι αλείωσε κανένα γεγονό. Οι χαρέ και οι πίκρε σκηνέ, χαρέ για τα ευχάριστα, για τα παιδιά, τη Σταυρούλα, το Θωμά και την Πόπου που μεγάλωναν και τα καμαρώνατε εσύ και η Χριστίνα. Για την οικογένεια που αυξανόταν με του γάμου του, και τα πέντε εγγόνια που σας χάρισαν και που είμαι σίγουρος ότι η δράση και η πορεία σου θα είναι σημαντικά εφόδια στη ζωή τους. Πίκρες και στεναχώρκες, Βαγγέλη, για απώλειες που σημάδεψαν τις ζωές μας, οικογενειακές και όχι μόνο. Αναπολώ τις γνωριμίες μας με σημαντικούς ανθρώπους της κομματική δράση, ιστορικές μορφές του κόμματό μας, αλλά και ανθρώπους του πολιτισμού που μας συντρόφευαν στις ατέλειωτες συζητήσεις μας με πρώτο και καλύτερο το χαρίλαο στι πάρα πολλέ και συγνέ επισκέψει του στη Μητρόπολη στην Καρδίτσα. Ήταν πραγματικά μαθήματα ζωή. Αλλά και τι μου επιφύλαξε και εμένα η ζωή, Βαγγέλη. Να σε αποχαιρετώ σήμερα μετά τον αποχαιρετισμό που μερικά χρόνια έκανα στο Χρήστο. Σκληρή η μάχη που έδωσε τρία χρόνια τώρα. Δεν κιότεψε. Πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Παλικαρίσια όπω αρμόζει ένα αγωνιστή. Δίδαξε με τη στάση σου την πίστη στη ζωή. Στο συνεχή αγώνα. Ναι ζώσουν πολύ για την οικογένειά σου, για το κόμμα, για τους φίλους και συντρόφους, για, την αγώνα, για τον αγώνα της αγροτιάς όλου του λαγού. Έννοια σου ήταν πως θα οργανωθεί καλύτερα το αμπέλι σου, πως θα βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα των προϊόντων σου, που έτσι κι αλλιώς είχαν τη σφραγίδα μπούτα, πως ο συνεχιστής γιος σου δωμάς θα γίνει καλύτερος από σένα. Έτσι ήσουν πάντα. Ήθελες και προσπαθούσες η νέα γενιά των κομμουνιστών να γίνει καλύτερη, να μορφωθεί περισσότερο. Οι νέοι αγροτιστές να πατήσουν στα δικά σα βήματα και να μην υποστείλουν τη σημαία του αγώνα για τη μεσαία και πτωκή αγροτιά. Στα δύσκολα και οδυνηρά αυτά χρόνια τη αρρώστια σου, είχε ακεί με το φρουρό τη γυναίκα σου Χριστίνα, που δεν κουράστηκε να σε φροντίζει και να συμπαραστέκεται σε αυτή, με, με αυτή τη διαχρονική αγάπη που έτρεφε για σένα. Είχε πάντα δίπλα σου τα παιδιά σου και τι οικογένειέ του, αλλά και τον αδερφό σου Στέργιο με τη γυναίκα του και όλη την οικογένειά του ήσουν τυχερός από την άποψη αυτή. Τρία χρόνια τώρα, μέρα παραμέρα, τα λέγαμε στο σπίτι σου, στις βόλτες μας, στα γνωστά μας μέρη. Και στην τελευταία, και όταν τελευταία δεν έβγαινε, ρωτούσε για, για, όσα συνέβαιναν. Ήθελες να μάθεις για όλους. Πάντα ανήσυχο και ενημερωμένο. Αν και τα γράμματα δεν τα ολοκλήρωσες, γιατί νωρίς μπήκε στην αγροτική παραγωγή, στη βιοπάλη και στον αγώνα, Διάβαζε συνεχώς και έγραφε απλά, κατανοητά και με καθαρότητα. Τίποτα μεσοβέζικο και διφορούμενο. Είχε το χάρισμα του συμπικρομένου λόγου, προφορικού και γραπτού. Δεν έψαχνε να βρει λέξει για να εντυπωσιάζουν. Μιλούσε με τη γλώσσα του λαού, τη κέρδισε την καρδιά του αγρότη και όχι μόνο. Είχε μάθει από το μερικό να φτάνει στο γενικό και να επικεντρώνεσαι πάντα στο κύριο και εκείνο που δίνει προοπτική στον αγώνα και στα αιτήματα. Πάσχιζε για την εργατοαγροτική συμμαχία και με πίστη φροτοφώναζε. Οργάνωση, ενότητα, κοινή συμμαχία αγώνασαν υποχώρητο για να κάνουμε κουμάντο σε αυτό που παράγουμε. Η οικογένεια του σύντροφου Βαγγέλη με εξουσιοδότησε να απευθύνω ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ στον καθηγητή και γιατρό του κ. Αθανάσιο Δημόπουλο, του συνεργάτε του και το νοσηλευτικό προσωπικό του Αλεξάνδρα σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο διευθυντή τη καρδιολογική κλινική, κύριο Τσατήρη. Όλοι του με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα το φρόντισαν τρία χρόνια τώρα. Ήταν πραγματικά συγκινητική η προσφορά του και το ενδιαφέρον του. Δίκαια σε χαρακτηρίζουν, Βαγγέλη, εμβληματική μορφή του αγροτικού κινήματο και σαν έναν αυθεντικό λαϊκό αγωνιστή σεμνό και πρωτοπόρο. Αλλά εγώ, σύντροφε, φίλε και αδερφέ, ξέρω ότι στάθηκε στη ζωή σου όχι σαν θεατή αλλά σαν αγωνιστή. Αγωνιστής για του πολλού και όχι για του λίγου. Ήξερε να τραγουδά καλά για να σμίξουμε τον κόσμο στην προοπτική μια καλύτερη και πιο δίκαιης ζωή για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Καλό σου ταξίδι.